Μια κριτική την οποία γνωρίζετε, είμαι σίγουρο ότι την έχετε υποστεί κι εσείς, είναι ότι το κόμμα σας είναι το κόμμα του 3%, ένα κόμμα που δεν έχει στελέχη ικανά να φέρουν εις πέρας και με επαγγελματικό τρόπο και με την μεθοδολογία που εσείς περιγράφετε την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Και αναρωτιέμαι, ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλωσε τα προηγούμενα χρόνια, μεγάλωσε πολύ. Τώρα είναι στα κάτω του σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά και πάλι παραμένει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχουν τα πρόσωπα εκείνα με τα οποία θα επιχειρήσετε εσείς να φέρετε αυτή την διαφορετική μεθοδολογία της δουλειάς? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαιρετικά ικανά στελέχη. Εξαιρετικά ικανά στελέχη και εξαιρετικούς επιστήμονες. Επιμένω στη μεθοδολογία της δουλειάς, γιατί μπορεί να έχεις εξαιρετικά ικανές μονάδες, αλλά το ζήτημα είναι αν μπορείς να παράξεις ένα αποτέλεσμα δια της συλλογικής ευφυΐας. Η συλλογική ευφυΐα του κόμματος, η συλλογική ευφυΐα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία κατά τη γνώμη μου θα μπορέσει να μας πάει παρακάτω. Mm-hmm. Μπορεί να έχεις, ξαναλέω, εξαιρετικές μονάδες και να μην μπορείς αυτές τις μονάδες ή να μην έχεις αποφασίσει αυτές τις μονάδες να τις συντονίσεις με έναν τρόπο που θα οδηγήσουν σε μια παραγωγή πολιτικού αποτελέσματος τέτοια η οποία να είναι αναγκαία στο σήμερα. Επίκαιρη, να παράγει προτάσεις, θέσεις και να μπορεί να δώσει την αναγκαία όθηση προς τα μπροστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διευρυνθούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρκεστούμε σε αυτά που είμαστε. Προφανώς και θα προχωρήσουμε και με ανθρώπους περαιτέρω από τον κόσμο των επιστημών, από τον κόσμο του πολιτισμού, από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, νοιάζονται και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον προοδευτικό κόσμο. Μάλιστα. Και οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν περαιτέρω και θα το κάνουν. Αν καταλαβαίνω καλά με αυτό που μου λέτε και επειδή μου είπατε πριν βέβαια για κόμμα των δομών και όχι των προσώπων, οφείλω να ρωτήσω και για τα πρόσωπα. Διαβάζω ότι στην ομάδα σας βρίσκεται ο κύριος Σακελαρίδης, ο κύριος Γαβριήλ Σακελαρίδης. Ισχύει κάτι τέτοιο? Και αν κερδίσετε μέσα από την εσωκομματική σας κάλπη την ηγεσία του κόμματος, να αναμένουμε την επιστροφή του σε θέση αιχμής? Είναι ένα από τα πρόσωπα που λείπουν από τον ΣΥΡΙΖΑ ή που θα έπρεπε να επιστρέψουν? Δεν είναι μακριά σας πολιτικά? Με τον κύριο Σακελαρίδη έχουμε εξαιρετική σχέση, στενή σχέση και συζητάμε πολύ συχνά τα ζητήματα της υποψηφιότητάς μου. Από εκεί και πέρα την δικιά του στήριξη, όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος, φαντάζομαι θα την εκφράσει και φαντάζομαι κι εσείς θα ρωτήσετε τον ίδιο. Ναι. Δεν θα μπορέσω εγώ να τοποθετηθώ για λογαριασμό. Θα τον θέλατε εσείς κοντά σας? Εγώ θεωρώ ότι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης είναι εξαιρετικά σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα και για την Ελλάδα και για την αριστερά και για ένα σύγχρονο κόμμα της αριστεράς. Και η αίσθησή μου είναι ότι είναι και ένας άνθρωπος με εξαιρετικά θετικές γνώμες στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών. Όχι μόνο στην αριστερά και όχι μόνο στους προοδευτικούς πολίτες. Ότι ως πρόσωπο, ο τρόπος που έχει σταθεί, ο τρόπος που πολιτεύτηκε, ο τρόπος που ασκεί επιστήμη, ο τρόπος που συζητά και που συνδιαλέγεται, κάνει μια πραγματικά θετική αποτύπωση σχεδόν σε όλο το φάσμα του πολιτικού χάρτη. Αλήθεια είναι αυτό. Το ερώτημα, κυρία Αχτσιόγλου, είναι αν εσείς που θέλετε να επενδύσετε, από ό,τι καταλαβαίνω, και σε νέο κόσμο και σε νέα πρόσωπα, και προσοχή, δεν είναι καθόλου ηλικιακό αυτό το οποίο ρωτώ. Ναι, δεν είναι, γιατί μπορεί και ο πιο νέος να έχει τις πιο συντηρητικές ιδέες. Απολύτως. Αυτό δεν λέει κάτι. Να περιμένουμε και άλλες, να το πω, προσχωρήσεις, να πω και άλλο κόσμο που θα έρθει έξω από το ΣΥΡΙΖΑ να συστρατευτεί στην προσπάθεια που εσείς θα κάνετε εφόσον υπερισχύσετε στην εσωκομματική σας κάλπη? Εμείς πρέπει να δώσουμε δείγματα γραφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, είτε είμαι εγώ πρόεδρος, είτε είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, είτε είναι ο Νίκος Παπάς, όποιος είναι, θα πρέπει να δώσουμε δείγματα γραφής. Πρώτα η δουλειά ξεκινάει από εμάς, να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στον κόσμο, να δείξουμε μία σταθερότητα, ότι είμαστε εκεί, ότι διεκδικούμε τα αναγκαία για έναν προοδευτικό δημοκράτη πολίτη του σήμερα, να εκφράσουμε τις κοινωνικές ομάδες τις οποίες ενδεχομένως απογοητεύσαμε, ακόμη και αυτούς οι οποίοι είχαν απογοητευτεί στο παρελθόν από εμάς. Ναι. Και κάνοντας εμείς το πρώτο βήμα, νομίζω ότι θα βλέπουμε σιγά σιγά και άλλους να αισθάνονται πιο κοντά μας και να είναι έτοιμοι να προσφέρουν. Αλλά είμαστε εμείς πρώτοι που πρέπει να δώσουμε δείγματα γραφής, νομίζω.